Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω ένα πολύ πολύ ρομαντικό χτένισμα από το εδώ. Λόγω εορτών φυσικά, κοντεύει του Αγίου Βαλεντίνου. Φυσικά, εντάξει, έχω σχέση, αλλά δεν είμαι τέτοιος τύπος που θα το γιορτάσω. Αλλά πριν ξεκινήσουμε με το tutorial, να πω ότι έχω δύο πανέμορφες κοριτσάρες εδώ που κάνανε το χτένισμα που τους έδειξα. Η Ελισάβετ έκανε victory rolls και η Βάσο έκανε το ακριβώς προηγούμενο χτένισμα που είχα κάνει. Θες. Γι' αυτό αν θέλετε κι εσείς μπορείτε να στείλετε τις φωτογραφίες από τα μαλλιά που σας κάνω και να σας βάζω στα βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ, συνεχίστε να βλέπετε το tutorial. Ξεκινάμε μια χωρίστρα στο πλάι, την οποία την έχω κάνει ήδη εγώ. Και παίρνω μια τούφα από πίσω, κάπου εδώ. Παίρνω μια δεύτερη, την περνάω από πάνω και θα κάνω σαν γαλλική πλεξίδα, αλλά ανάποδα. Παίρνω μια τρίτη τούφα και την περνάω στο κέντρο. Τώρα, στην τούφα αυτή εδώ, από αυτή τη μεριά, θα πάρουμε και άλλα μαλλιά μαζί με αυτή την τούφα και θα τα φέρουμε και αυτά στο κέντρο. Δεν παίρνω πάρα πολλά μαλλιά γιατί δεν θέλω κιόλας να πάρω πάρα πολλά μαλλιά. Και κάνω το ίδιο την άλλη πλευρά τώρα. Ένα λάξ, θα παίρνω τούφες μαζί με την ήδη υπάρχουσα τούφα. Όταν φτάνουμε προς τα μπροστά με τη φράτζα, αρχίζουμε και κάνουμε κύκλο προς τα κάτω. Είναι κύκλο δηλαδή προς τα κάτω. Τώρα που τελειώνουν εμένα τα μαλλιά μου, απλά θα κάνω την πλεξίδα χωρίς να παίρνω κι άλλες τούφες. Και τα στερεώνω με ένα λαστιχάκι σιλικόνη στο χρώμα του μαλλιού μου, διαφανές βασικά στο δικό μου, και τα αφήνουμε προς το παρόν έτσι. Τανίζουμε όλα τα υπόλοιπα μαλλιά καλά και ξεκινάμε από εδώ. Παίρνω μία τούφα, θα κάνω το ίδιο με την γαλλική, απλά από το πλάι. Αυτό μοιάζει πιο πολύ με τη γαλλική πλεξίδα σε στεφάνι που είχα κάνει βίντεο. Οπότε παίρνω μία τούφα, παίρνω μία δεύτερη, την περνάω από πάνω. Εδώ από την άλλη μεριά. Παίρνω μία τρίτη από κοντά στο αυτί μου. Την περνάω από πάνω στη μέση. Και τώρα, αυτήν την τούφα την πάνω, την αφήνω για να πάρω μαζί της και άλλα μαλλιά και τα περνάω στο κέντρο. Στη συνέχεια από την κάτω τούφα παίρνω και άλλα μαλλιά και έτσι πάει λέγοντας. Και εννοείται πλέκουμε το υπόλοιπο κανονικά και ξεκινάμε σιγά σιγά και προσεκτικά να τις χαλαρώσουμε. Και τώρα το όλο θέμα είναι να στερεώσουμε τις πλεξίδες πάνω στο κεφάλι μας με τσιμπιδάκια. Όπου νιώθετε εσείς ότι θα σταθεροποιηθεί, εκεί θα βάλετε τσιμπιδάκια, δεν υπάρχει κάπου συγκεκριμένα. Την ακρούλα πρέπει κάπως να την κρύψουμε, οπότε εγώ θα κάνω μια τρύπα εδώ στα μαλλιά. Θα προσπαθήσω να το κρύψω εκεί μέσα. Και τώρα αυτή την πλεξίδα, αν έχετε μακριά μαλλιά μπορείτε να την αφήσετε έτσι κάτω, αλλά επειδή εμένα αυτό το τσουτσούνι, sorry για τη λέξη, δεν μ' αρέσει, θα την κολλήσω πάνω στο κεφάλι μου και αυτή. Και εδώ τελειώσαμε. Είναι βασικά πολύ εύκολο, δεν θέλει ιδιαίτερη εξάσκηση, εφόσον ξέρετε να κάνετε γαλλική πλεξίδα στον εαυτό σας, αυτό που θα σας φανεί παιχνιδάκι. Το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Αν βέβαια δεν θέλετε να το αφήσετε έτσι σκέτο, μπορείτε είτε να βάλετε τσιμπιδάκια με στρασάκια πάνω, είτε να βάλετε κάποιο λουλούδι από την άλλη μεριά που είναι πιο βαρετό. Βέβαια, εφόσον εγώ το κάνω αυτό το βίντεο υποτίθεται για το Αγίου Βαλεντίνου, δεν προτείνω ακόμα λουλούδια. Βέβαια, όσες το κάνετε πιο άνοιξη, είναι πάρα πολύ ωραίο με λουλούδια και να το γεμίσετε και με λουλούδια είναι πάρα πολύ ωραίο. Πού θα το βγάλω εγώ αυτό τώρα. Αλλιώς μπορείτε να κατεβάσετε τσουλουφάκια, να το κάνετε πιο ανέμελο.
να χαλαρώσετε λίγο προσεκτικά, σαν να σας το έχει πάρει ο αέρας. Και τελειώσαμε! Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, θα τα πούμε στο επόμενο. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, thumbs up αν σας άρεσε το βίντεο, like στο Twitter, follow στο Twitter, like στο Facebook, like στο Instagram, και θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Φιλάκια! Στο χρώμα εννοείται σε αυτό που θέλετε εσείς. Στο χρώμα εννοείται σε αυτό που σας αρέσει εσάς. Όχι. Τέλος πάντων. Καθόλου το χρώμα.